από εξοπλιστικά προγράμματα που υπογράφηκαν επί των ημερών. Μάλιστα, Ιωάννα, μείνε μαζί μας, γιατί έχουμε και μια άλλη δικαστική εξέλιξη, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Να συνδεθούμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη. Αναφέρομαι, Σταύρο, στην συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του έκτοτου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτη Ψωμιάδη, αλλά και του αδελφού του Διονύση. Μια δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και η οποία αφορά τα λεγόμενα 45άρια, τα έργα δηλαδή που φέρεται να ανέθεται η Νομαρχία Θεσσαλονίκης απευθείας με πρόχειρους διαγωνισμούς. Έτσι είναι, εσύ, πρόκειται για ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ηθική αυτουργία σε απιστία αλλά και ψευδή βεβαίωση από κοινού και κατ' εξακολούθηση για τα λεγόμενα 45άρια, τα έργα όπως είπες, τα οποία συνήθιζε η τότε Νομαρχία να δίνει με απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα, πρόκειται για 456 έργα το διάστημα 2006 με 2011, από τα οποία το ελληνικό δημόσιο φέρεται να έχει ζημιωθεί με 4,1 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία δηλαδή, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας, φέρονται να κόβονταν, να τεμαχίζονταν και να δίνονταν σε περισσότερους. Έτσι είναι, τα μεγάλα έργα τα οποία είχαν προϋπολογισμούς που φυσικά ξεπερνούσαν τις 45.000 ευρώ, τεμαχίζονταν και έτσι μικρότερα έργα μπαίναν σε αυτούς τους κωδικούς με διάφορους τρόπους που έβρισκαν κάθε φορά όσοι ήταν σε αυτή την υπόθεση, όσοι συμμετείχαν. Έτσι λοιπόν δίνονταν με απευθείας αναθέσεις χωρίς να γίνονται οι διαγωνισμοί, οι ανοιχτοί διαγωνισμοί και βέβαια να δίνονταν μικρότερες εκτόσεις, θα λέγαμε, στους εργολάβους αυτούς, καθώς ένας διαγωνισμός έργου υψηλού προϋπολογισμού μπορούσε να έχει έκπτωση 20 και 40%. Έβρισκαν λοιπόν διάφορους τρόπους προκειμένου να δίνουν αυτά τα έργα σε απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους. Είχαμε κάποια αντίδραση από τους αδερφούς Ψωμιάδη. Διαψεύδουν τη συγκεκριμένη, μάλλον υποστηρίζουν πως όλα έγιναν νομότυπα, ότι δεν υπήρχε τίποτε παράτυπο στην ανάθεση αυτών των έργων. Είναι η πάγια στάση τους. Φυσικά δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη, γιατί συνεχίζεται η δικογραφία ενώπιον δικαστηρίου. Ωστόσο, με ανακοινώσεις τους στον τύπο υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει τίποτε παράτυπο στην υπόθεση αυτή. Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τη βαριά καταδίκη Παπαγεωργόπουλου Σταύρο, για την οποία έπεσε και βαριά καμπάνα από το ελεγκτικό συνέδριο. Καταλογίζει λοιπόν σε τρεις κατηγορούμενους, στον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, στον Παναγιώτη Σαξόνη, αλλά και σε έναν ακόμη υπάλληλο του Δήμου, το ποσό των 33,58 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τις προσαυξήσεις. Πρόκειται λοιπόν για έρευνα που έγινε το διάστημα 99-2001. Το κλιμάκιο πραγματοποίησε την έρευνα, καταλογίζει συγκεκριμένα στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο 4,03 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και 6,73, ενώ περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ καταλογίζονται στον Παναγιώτη Σαξόνη και τα υπόλοιπα στον υπάλληλο, στον κύριο Θωμά Κλαβό, ο οποίος επιβαρύνεται με περίπου 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ακόμη πως θα συνεχιστεί η έρευνα, καθώς μένει να ελεγχθεί και το διάστημα από το 2002 μέχρι το 2007, ενώ αφορά στην υπόθεση της υπεξαίρεσης των 18 εκατομμυρίων, όσο και σε μία ακόμη υπόθεση η οποία δεν έχει εκδικαστεί, αυτή της παγίας προκαταβολής του Δήμου, που αναμένεται βέβαια να εκδικαστεί τους προσεχείς μήνες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Επιστρέφω στην Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, και το ελεγκτικό συνέδριο για την υπόθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ μεγάλα τα ποσά του καταλογισμού. Πολύ, ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα ποσά. Αγγίζουν 35 εκατομμύρια ευρώ. Αν σκεφτεί κανείς ότι, όπως ακούσαμε από το ρεπορτάζ, αφορούν μόνο μία τριετία, 1999-2001. Και μάλλον είχε δίκιο ο πρόεδρος του δικαστηρίου που απήγγειλε προχθές τα ισόβια, όταν είπε ότι αυτή η ιστορία έχει βάθος σε χρόνο και δεν ήταν μόνο μίας δεκαετίας υπεξαίρεση. Λόγος για τον οποίο δεν αναγνωρίστηκαν και ελαφρυντικά. Ακριβώς. Βλέπουμε, Σία, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά από το δελτίο αυτό, ότι η δικαιοσύνη πλέον αντιμετωπίζει με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν τις υποθέσεις των πολιτικών προσώπων ή των αυτοδιοικητικών παραγόντων που εμπλέκονται σε οικονομικά σκάνδαλα και σε καταχρήσεις δημοσίου χρήματος. Έτσι φαίνεται και στην περίπτωση των, είναι πολύ μεγάλη των αδερφών και σωστά Ψωμιάδη, θα έλεγε κανείς. Ιωάννα, είναι νέες διώξεις. Είναι νέες διώξεις, οι οποίες επιβαρύνουν ένα ποινικό παρελθόν του κυρίου Ψωμιάδη, το οποίο ήδη υπάρχει. Δηλαδή προστίθενται σε ένα πακέτο που υπάρχει ήδη και αυξάνουν αυτό τον όγκο των διώξεων, που βεβαίως
Αυτό επιβαρύνει και τη γενικότερη θέση του πρώην νομάρχη της Θεσσαλονίκης και περιφερειάρχη αργότερα. Βλέπουμε ότι πολλά πρόσωπα πλέον μπαίνουν στο κάδρο των δικαστικών ερευνών και οι καμπάνες της δικαιοσύνης πλέον είναι πολύ ήχηρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα.